Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Κέναν Αγιάς, κύριε Ευσταθιού. Εξετάστηκε τελικά από γιατρό ή όχι? Να σας πω, ναι. Εξετάστηκε χάρη στην παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως, την οποία ευχαριστώ δημόσια. Άρα το αλλάζουμε. Άφησαν τελικά τον γιατρό να εξετάσει τον Κέναν Αγιάς, μάλιστα, ναι. Τον άφησαν συμμορφούμενοι προς τις εισηγήσεις της Επιτρόπου και βεβαίως εν ώψη και της παρέμβασης που έγινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εν ώψη αυτών των δύο, οι κυπριακές αρχές έδωσαν το αυτονόητο, δηλαδή έπραξαν το αυτονόητο να επιτρέψουν σε ένα κρατούμενο, όπως ο Κέναν Αγιάς, να εξεταστεί από δικηγόρο της, από γιατρό της εκλογής του, εν ώψη και της επικείμενης αναχώρησης του στο εξωτερικό προς Γερμανία σήμερα. Επομένως, αυτό το οποίο αρνιόντουσαν για 2-3 μέρες να πράξουν, το έπραξαν σήμερα και έτσι περιμένοντας τα αποτελέσματα της γνωμάτευσης, οι γιατροί θα αποφασίσουν εάν αυτός ο άνθρωπος μπορεί ή όχι να ταξιδέψει με ασφάλεια, χωρίς να επιδεινωθεί και άλλο η κατάσταση της υγείας του. Πότε φεύγει κανονικά? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγει σήμερα το απόγευμα. Η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να ταξιδέψει? Αυτό θα μας το πούνε. Είναι αυτό που ζητούσαμε ακριβώς. Τώρα έβγαλε πόρισμα ο γιατρός, είπε κάτι ο γιατρός ή δεν είπε τίποτα? Γνωρίζω, μέχρι πρότινος, μέχρι πριν λίγο, δεν είχα υπόψη μου αν είχε και ποια ήταν η ιατρική γνωμάτευση. Συνεπώς αναμένουμε να δούμε και αυτή η ιατρική γνωμάτευση που θα σταλεί. Η λογική των πραγμάτων λέει ότι εφόσον δύο γιατροί συμφωνήσουν ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ταξιδέψει με κάποιες ίσως ενέργειες, κάποια προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει πρόβλημα, εκεί θα προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του. Αναμένουμε να δούμε τι θα πούν οι δύο γιατροί. Κύριε Ευσταθίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.